Είχα κάποια προβλήματα υγείας, νομίζω ήταν οι πιο δύσκολες μου στιγμές. Που, αν δεν το βιώσεις, δεν μπορείς να. Αντιμετώπισες. Ναι. Έχω το ξαναπεί αρκετά θέματα. Στα 18 μου, πριν ήρθε 34 χρόνια. Σοβαρά πράγματα που, ναι, λες. Όταν βγαίνεις που ζει την κατάσταση, και είσαι οκ, είσαι καλά. Έτσι, όπου λες, τελικά είναι το μόνο που μετρά. Και στις δύσκολες μου στιγμές, αν όχι υγείας τέλος πάντων, προσωπικές, προσπαθώ να τρέχω πίσω το πώς ήμουν σε έναν κρεβάτι νοσοκομείου ή ξέρω εγώ, σε έναν κρεβάτι στο σπίτι, άρρωστος, ανήμπορος, με ανθρώπους δίπλα να χρειάζεται να σε βοηθήσουν για να φάεις, να σηκωθείς, να ανοίξεις εγώ τι. Και λες, ναι, τούτα είναι προβλήματα. Ναι. Τα άλλα όλα της καθημερινότητας, γιατί πιάσε με το κόκκινο, και άρχισα λίγο στη δουλειά μου, και βλακίες. Ναι. Δηλαδή, μπαίνουμε σε μια κατάσταση και κάνουμε την καθημερινότητά μας τόσο δύσκολη, ενώ μπορεί να είναι τόσο όμορφη και τόσο απλή, και να είμαστε τόσο ήρεμοι σαν άνθρωποι. Και μπαίνουμε σε μια διαδικασία, και τελευταία αναθεώρησα και εγώ με τούτο, γιατί παλιά έκανα το. Μπορούσα να αρχίσω στο φανάρι και να βρίζω, ας πούμε. Γιατί, εντάξει, να φτάσω και να πει. Ένα απολογούμε, ένα συγγνώμη που καθυστέρησα, τελείωσε. Γιατί πρέπει να μπω σε μια διαδικασία να χώνουμε για τα τόσο μικρά και ασήμαντα πράγματα. Ναι. Να απλοποιήσουμε έτσι, τον τρόπο που σκεφτόμαστε, τον τρόπο που λειτουργούμε. Γιώργο, μου, σε αυτήν τη φάση που ήταν, όπως είπες πριν, 3-4 χρόνια, πόσον καιρό κράτησε αυτή η περιπέτεια? Το υγείας. Ναι. Το θέμα είναι ότι, εντάξει, δυσκολεύτηκα αρκετά, απλά κράτησε. Το θέμα είναι ότι δεν έγινε το κακό. Προλάβαμε ενθουσιαστικά, κάπως έτσι θα το πω. Είχα θέμα με το. Είχα κύλη στο νότιο μυελών, οπότε πρόλαβα το. Προλάβαμε το. Και έγινε μια επέμβαση μεγάλη, έσπασε ένα δίσκο, αλλά ήταν. Μιλούμε για φάση. Μόλις που πρόλαβα, παρολίγο να ήμουν τετραπληγικό τέλος πάντων. Οπότε σημασία έχει ότι προλάβαμε. Είχε συμπτώματα έντονα, είχε. Ναι, είχα. Μου διάζει όλο αριστερά. Ναι, και πονούσα πάρα πολύ, οπότε πήγα χειρουργείο κατευθείαν. Ναι, εντούτο, απλά όταν κάνεις εικόνα το πού θα μπορούσε να είσαι εκείνη τη στιγμή, και πώς το επρόλαβε, και τι επέρασες, λες, μικρά ούλα. Τα υπόλοιπα. Εκείνη τη φάση που ίσως στη φάση της ανάρρωσης μπορούσες να το αντιμετωπίσεις, έτσι, είχες αυτή τη θετικότητα και αυτή τη θετική στάση. Ναι, αντιμετώπισα το κάπως διαφορετικά, για να με ειλικρινείς. Ενώ έπρεπε να κάτσω, ας πούμε, ένα δίμηνο. Εγώ επέλεξα να βγω πρεμιέρα κανονικά, μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες. Ναι, και να πιένω γυρίσματα. Γιατί, να σου πω, ήμουν της φιλοσοφίας ότι αν κάτσω στο κρεβάτι, να νιώθω άρρωστος. Ενώ σε συνεννόηση πάντα με τον γιατρό, όπως έπρεπε να το χειριστώ, εννοείται. Ελέξαμε κάπως τα πράγματα, τις κινήσεις, τα πάντα. Μπόρεσε να λειτουργήσει και ένιωσα εγώ ότι μπορούσα να συνέλθω πιο νωρίς, αν νιώθω άρρωστος σε εισαγωγικά. Ναι, ότι είσαι καθυλωμένο σπίτι. Ακριβώς. Οπότε αντιμετωπίσα το κάπως έτσι, ήταν. Ενώ φαίνεται τον ανώριμο στην αρχή, γιατί πάει αφού έπρεπε να κάτσει 2 μήνες κανονικά. Και στις 10 μέρες είσαι πίσω. Στις 10 μέρες ήμουν πίσω. Δεν ήταν τόσο ανώριμο, θεωρώ, γιατί βοήθησε με να πω είμαι καλά. Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος σίγουρα έχει τον δικό του τρόπο και εφόσον ήσουν σε συνεννόηση με τον γιατρό, το θέμα θα ήταν αν δεν ήσουν σε συνεννόηση με τον γιατρό και σου έλεγε Γιώργο, μου τι κάνεις και εσύ έκανες. Τα δικά σου και του κεφαλιού σου.